Η ώρα της αλήθειας για την Ελλάδα στο αυριανό Eurogroup δόση και χρέος. Ποια σενάρια έχουν πέσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Η μυστική συνάντηση κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων για το χρέος. Κούρεμα στο μισό, βλέπει το Σπίγκελ. Όμηροι των φαρμακοποιών οι ασφαλισμένοι. Λουκέτο στα φαρμακεία Δευτέρα και Τρίτη. Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλουν οι ασθενείς. Κουντικά σύμβολα, ακρότητες και απειλές στην περιοδία της Χρυσής Αυγής στην Κρήτη. Ποιος βουλευτής σήκωσε τη σημαία της δικτατορίας. Εκλογές ορόσημες στην Καταλωνία για την αυτονομία της. Η σκληρή εθνική ταυτότητα των Καταλανών και οι αντιδράσεις της Μαδρίτης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Sky στις 9. Μία ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους και της επόμενης δόσης προσδοκά η ελληνική κυβέρνηση από το αυριανό Eurogroup στις Βρυξέλλες. Μεγάλο αγκάθι παραμένει ωστόσο το τεχνικό κομμάτι για τη μείωση του χρέους, με όλες τις λύσεις από νέο κούρεμα μέχρι μείωση των επιτοκίων να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των συζητήσεων. Το παρασκήνιο τώρα που έχει αναπτυχθεί στο τρίγωνο Αθήνα-Βρυξέλλες-Ουάσιγκτον είναι έντονο, με το διεθνή τύπο να κάνει λόγο ακόμη και για μυστικές συναντήσεις μεταξύ των Ευρωπαίων, αλλά και αλλαγή στάσης των Γερμανών τα τελευταία 24 ώρα. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η κυβέρνηση για τα αποτελέσματα του Eurogroup της Δευτέρας μετά την τρίωρη τεχνική τηλεδιάσκεψη που ολοκληρώθηκε στις 8 το βράδυ του Σαββάτου, χωρίς ωστόσο να παραβλέπονται οι δυσκολίες της διαπραγμάτευσης. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά στη λύση. Θα είναι κρίμα να μην την πετύχουμε. Υπάρχουν όμως ακόμη διαφορές και γι' αυτό η Δευτέρα θα είναι δύσκολη. Τα βασικά σενάρια που συζητούνται είναι μείωση επιτοκίου κατά 0,9% των δανείων του πρώτου μνημονίου ύψους 53 δις, κίνηση που θα εξοικονομήσει 4 δισεκατομμύρια. Κατάργηση της αμοιβής του EFSF για τα δάνεια που δίνει στην Ελλάδα με θετική επίπτωση στο χρέος 1 δις, επιστροφή των κερδών που αποκόμισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τα ελληνικά ομόλογα 5 δις ευρώ και υπολογισμό της μελλοντικής θετικής επίπτωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων που αναμένονται στην οικονομία μας μετά το 2018. Το ποσό υπολογίζεται στα 6 δις, αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαφωνεί με την πρακτική αυτή, σύμφωνα με την Καθημερινή. Το ΜΕΝ Ταμείο ζητάει να κουρευτεί για να καθαρίσει υπόθεση, γιατί δεν είναι βιώσιμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα θέλανε μια άλλη διευθέτηση, η οποία πρακτικώς οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Το έχουν αποδεχθεί αυτό ότι θα χάσουν χρήματα. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα χάσουν χρήματα και πώς θα φανεί καθοδόν και ενώ εξελίσσεται και η πολιτική και η εκλογική τους διαδικασία. Πάντως, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Spiegel, εκτός από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τώρα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιέζει για κούρεμα του ελληνικού χρέους κατά 50%. Γεγονός που δεν αποκλείεται να το οδηγήσει στο 70% του ΑΕΠ το 2020. Θέση όμως με την οποία διαφώνησε, μιλώντας στην Bild, το μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώργ Άσμουσεν. Την παίρνουμε τη δόση. Εγώ σας λέω, το υπογράφω κιόλας. Αύριο θα την πάρουμε τη δόση. Με 124% αποδεξιμότητα του βιώσιμου χρέους. Χρέος το 2020. Που τώρα μιλάμε τώρα για χαζομάρες. 4% διαφορά. Όταν θα φτάσουμε στο 2020, σας υπογράφω και πάλι ότι δεν θα είναι 124%. Θα είναι παραπάνω το χρέος, αν συνεχίσουμε έτσι όπως λειτουργούμε. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει αλλαγή και στη σκληρή στάση που κρατούσε μέχρι τώρα η Γερμανία. Καθώς η γερμανική εφημερίδα Die Welt αποκαλύπτει ότι σε κλειστή συνεδρίαση αξιωματούχων της Τρόικας την περασμένη Δευτέρα στο Παρίσι, στην οποία συμμετείχε ο Wolfgang Schäuble, ο Γερμανός Υπουργός, φάνηκε πρόθυμος να δεχθεί το κούρεμα του ελληνικού χρέους όπως του ζητήθηκε, ασχέτως αν αυτό δεν βρίσκει απολύτως σύμφωνη όλη την κυβέρνησή του. Όταν περιμένουμε μία μείωση στα δημόσια έσοδα από τα μέτρα τα οποία προϋποτίθενται προκειμένου να χορηγηθεί η δόση, η οποία μας φέρνει ακόμα μακρύτερα από το στόχο, τότε έχουμε εγκαταστήσει το ατύχημα στον κεντρικό πυρήνα της σκέψης. Φανερά αντίθετος με τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί μέχρι τώρα στο ελληνικό ζήτημα, εμφανίστηκε μιλώντας σε εφημερίδα και ο πρώην καγκελάριος Gerhard Schröder, ο οποίος ζήτησε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη χώρα μας. Οι μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, πριν ξεσπάσει η κρίση που απλώς αναγκάζει την Ελλάδα να ξεπουλά την περιουσία της. Τέλος, αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας εμφανίστηκε σε συνέντευξή του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως τόνισε ο κύριος Προβόπουλος, το 2014 θα είναι το έτος που θα ξεκινήσει η ανάκαμψη, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από την εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Έχουμε ήδη συνδεθεί για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις με τον Γιάννη Τζούνο και τον Κώστα Σημεωνίδη από τη Βόνη. Να αρχίσουμε με σένα, Γιάννη, να μας πεις τι λέει η κυβέρνηση εν ώψη του αυριανού Eurogroup.
Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν λένε από την κυβέρνηση ότι η αυριανή ημέρα, η συνεδρίαση του Eurogroup, θα είναι μια εύκολη μέρα, μια εύκολη Δευτέρα και αυτό, διότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, αυτό που εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι υπάρχει καλύτερη διάθεση και καλό κλίμα έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση. Το δικαιολογούν αυτό διότι από την συνεχή διεργασία που γίνεται στο Euro Working Group, το οποίο είπαμε ότι συνεχίζει τις εργασίες του, δεν φαίνεται να υπάρχει απόλυτη ρήξη, απλά διαπιστώνονται διαφωνίες και μάλιστα η εκτίμηση είναι ότι θα μπορούσαν τόσο η Γερμανία όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έρθουν να αυλυνθούν οι όποιες διαφορές, να στρογγυλοποιηθούν αν θέλεις, έτσι ώστε να υπάρξει μία λύση. Να γίνουν δηλαδή, Σπύρο, αμοιβές υποχωρήσεις τόσο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και από την Γερμανία. Τώρα, αυτό το ένα ακόμη σημείο που πρέπει να σου πω είναι ότι από την ελληνική πλευρά εκτιμούν ότι μαζί με την απόφαση ή με τα σημάδια για την εκταμείευση της δόσης, ένα πολύ θετικό σημάδι το οποίο θα δοθεί αύριο στο Eurogroup για την εκταμείευση της δόσης, θα υπάρξει και τα πρώτα σημάδια για μια λύση σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Mm-hmm. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να σου πω ότι και από την πλευρά και των υπόλοιπων δύο κυβερνητικών εταίρων, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Κουβέλη, υπάρχει μια σύμπνοια σε σχέση με τα όσα έχουμε με τη στρατηγική που ακολουθείτε ενώπιση του Μέγαρο Μαξίμου. Ιδιαίτερα λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι αυτή θα είναι η τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης και εκτιμούν ότι θα πρέπει να ελέγχονται η αποτελεσματικότητα και κυρίως, Σπύρο, οι επιπτώσεις κάθε παρέμβασης που συμφωνείται μεταξύ της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω κλείνοντας ότι ο Πρωθυπουργός είναι σε συνεχή επαφή τόσο με τον κύριο Βενιζέλο όσο και με τον κύριο Κουβέλη, με Ευρωπαίους αξιωματούχους και βέβαια με όλο το οικονομικό επιτελείο. Mm-hmm. Τώρα, Κώστα, όπως είναι φυσικό να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν φουντώσει τα σενάρια για τη διαχείριση και τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Υπάρχουν αναφορές στο γερμανικό τύπο ακόμη και για μυστικές συναντήσεις μεταξύ των Ευρωπαίων με αυτό ακριβώς το θέμα. Τι θα κάνουμε το χρέος, καθώς και εκτιμήσεις για το τι πραγματικά θέλουν για ένα νέο κούρεμα, για παράδειγμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σπύρο, καταρχήν, η σημερινή Welt ήρθε ουσιαστικά σήμερα να επιβεβαιώσει πληροφορίες που μετάδωσε προημερών η Wall Street Journal, αλλά και να ενισχύσει τις εκτιμήσεις εκείνων που θέλουν να προλυαίνεται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά το έδαφος για ένα νέο κούρεμα. Σύμφωνα λοιπόν με την γερμανική εφημερίδα, το θέμα συζητήθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Παρίσι σε μυστική συνάντηση των δανειστών, παρουσία και του κ. Σόιμπλε, ο οποίος φέρεται μάλιστα να εμφανίστηκε ανοιχτός σε ένα κούρεμα το 2015. Όπως υψημαίνει το δημοσίευμα, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα. Αφενός δίνει ένα σημαντικό κίνητρο στην ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Αφετέρου καθησυχάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ζητά μετεπιτάσεως νέα αναδιάρθρωση και επιπλέον διευκολύνει φυσικά και την Άγγελα Μέρκελ, αφού δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με το επίμαχο ζήτημα εν μέσω προεκλογικής χρονιάς. Ουσιαστικά λοιπόν, Σπύρο, το ζήτημα μετατίθεται χρονικά, καθώς όπως σημειώνει η Welt, δεν μπορεί να αποφευχθεί. Και σε αυτό φαίνεται να συμφωνεί πλέον πέρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με την αυριανή έκδοση του Spiegel, οι δύο πλευρές θεωρούν αναπόφευκτο το κούρεμα και φέρονται μάλιστα να προκρίνουν ένα νέο σχέδιο που προβλέπει τη μείωση του προβλεπόμενου μέχρι το 2020 χρέους της χώρας μας από το 144 στο 70%. Και για να γίνει αυτό, όπως σημειώνει, οι δανειστές θα πρέπει να παραιτηθούν από το 50% των απαιτήσεών τους. Τώρα, στο αυριανό Eurogroup, πάντως, το ενδεχόμενο κουρέματος δεν αποτελεί θέμα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώργ Ασμούσεν, σε δηλώσεις του στην αυριανή Bild, λέει ότι για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού απαιτείται μια δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια σαφή μείωση των επιτοκίων και την επαναγορά ομολόγων. Το κούρεμα, όπως λέει, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Mm. Καλεί όμως τους υπουργούς οικονομικών τέλος πύρων να καταλήξουν αύριο οπωσδήποτε σε μια απόφαση για την εκταμείευση της επόμενης δόσης. Και για να γίνει αυτό, όπως λέει, θα πρέπει να μετακινηθούν όλοι από τις θέσεις τους. Ή όπως το διατύπωσε ο Όλι Ρεν προς το Spiegel, όλοι θα πρέπει να εξετάσουν τις κόκκινες γραμμές τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα στο στούντιο μαζί μας είναι ο Δημήτρης Τσιόδρας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Βοήθησε μας να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι περιμένουμε από το αυριανό Eurogroup. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορές ανάμεσα σε δύο κυρίες πολύ μεγάλες. Στην κυρία Λαγκάρντ, η οποία είναι από την αρχή υπέρ του κουρέματος ελληνικού χρέους, θέση η οποία δεν γίνεται δεκτή από τις Ευρωπαίες κυρίες από τη Γερμανία. Επίσης, επιμένει στο ότι πρέπει το 2020 το χρέος να είναι στο 120% του ΑΕΠ και δεν δέχεται την αλλακτική πρόταση που λέει να είναι στο 124%.
Και από την άλλη πλευρά έχουμε την κυρία Μέρκελ, η οποία λέει ότι δεν θα πρέπει να φέρω μία λύση η οποία θα δυσκολέψει να περάσει από το, θα είναι δύσκολο να περάσει από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είχε πει ο κύριος Στάινμπουργκ, ο αντίπαλός της από πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών, ότι δηλαδή θα πληρώσει ο Γερμανός φορολογούμενος και πρέπει να του πούμε την αλήθεια. Δεν το θέλει αυτό η κυρία Μέρκελ. Mm-hmm. Ως εκ τούτου λοιπόν γίνεται προσπάθεια αυτή τη στιγμή να βρεθεί μία λύση στο ενδιάμεσο. Μία λύση δηλαδή η οποία θα μπορεί να περάσει χωρίς κόστος για την κυρία Μέρκελ από το Γερμανικό Κοινοβούλιο και απ' την άλλη και θα ικανοποιεί και την κυρία Λαγκάρντ. Και με την επιμονή αυτή στο 120%. Και με την επιμονή στο 120%. Που πρέπει να πούμε ότι είναι κάπως τεχνικό το όριο, γιατί δεν ορίζει κάποιος ότι το χρέος είναι βιώσιμο σε επίπεδα 120%. Μην ξεχνάμε ότι η συνθήκη του Μάστριχτ όριζε για την Ευρωζώνη το 60% ως ανώτατο όριο του χρέους. Ενώ η προβλέψη για το πού θα είναι το ελληνικό χρέος το 2020 είναι τόσο επισφαλής που να σημειώσουμε ότι όταν λες ότι του χρόνου θα είναι τόσο το ελληνικό ΑΕΠ, έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι έχουν πέσει έξω. Ακριβώς. Πώς μπορείς λοιπόν να κάνεις πρόβλεψη τώρα για το πού θα είναι το 2020. Τώρα είναι ο κύριος Σαμαράς, που να πω ότι έχει τονίσει σε συνομιλίες που είχε και με την κυρία Λαγκάρντ και με την κυρία Μέρκελ τις προηγούμενες μέρες, την ανάγκη να βρεθεί λύση άμεσα. Τώρα. Και ο κύριος Στουρνάρας χθες στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup τόνισε ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα και πολιτικό αλλά και οικονομικό, το γνωστό βεβαίως που ζούμε τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Η παράταση αυτής εκκρεμότητας θα δημιουργήσει πολύ πολύ. Αυτό είναι που διαμηνεί η κυβέρνηση προς τους εταίρους. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά με το αύριο και το τι θα γίνει. Μπορούν να γεφυρωθούν οι διαφορές. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αύριο θα πάμε σε μια οριστική λύση. Απ' την άλλη είναι εξαιρετικά δύσκολο να φύγουμε από το τραπέζι χωρίς απολύτως καμία λύση. Τι μπορεί να γίνει. Είναι πολύ πιθανόν, αν δεν πάμε σε οριστική λύση, γιατί θα γίνουν προσπάθειες μέχρι τελευταία στιγμή, να γίνει το εξής. Να περιγραφούν τα βήματα που θα γίνει στο εξής, δηλαδή ότι το ελληνικό χρέος με αυτούς τους τρόπους θα μειωθεί, να παραπέμπεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να οριστικοποιηθεί αυτή η λύση και ταυτόχρονα να αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει από την πλευρά της αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, ως εκ τούτου πρέπει να εκταμιευθεί η δόση, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για την εκταμίευση της, της δόσης. Έναν οδικό χάρτη για το πώς θα πάρουμε τη δόση. Ναι, και ένα πράσινο φως ταυτόχρονα για τη δόση. Εδώ βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα αν θα εμπλακεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτή τη διαδικασία ή αν θα πει εγώ περιμένω τη λύση και μέχρι τότε δεν συμμετέχω. Πάντως φαίνεται πολύ δύσκολο να καταλήξουν αύριο σε μια λύση. Απ' την άλλη, εξαιρετικά δύσκολο επίσης να πούνε ότι περιμένετε θέλω να δούμε πότε θα καταλήξουν. Μέσα σε αυτό το τοπίο που μας περιέγραψες, ποιοι είναι σύμμαχοί μας και ποιοι είναι απέναντί μας. Τώρα, κοίταξε, αυτό είναι λίγο σχετικό. Το λέω γιατί. Παραδείγματος χάρη, καθαροί σύμμαχοί μας σε αυτή την προσπάθεια είναι ο κ. Μοσκοφισί και ο κ. Δεγκουίντος, ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και της Ισπανίας. Ο κ. Ντράγκη είναι με κάποια έννοια συμμαχός μας, γιατί πιέζει αυτή τη στιγμή προκειμένου να βρεθεί λύση άμεσα για το ελληνικό χρέος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την πίεση που ασκούσε στην αρχή να κουρευτεί το ελληνικό χρέος, λειτουργούσε στην ουσία προς όφελός μας. Από τη στιγμή όμως που έχει επιμείνει άκαμπτα σε κάποιες θέσεις, φαίνεται ότι η στάση αυτή δεν μας βοηθάει, γιατί καθυστερεί. Είναι τι εμπλοκής. Ακριβώς, είναι τι εμπλοκής. Ως εκ τούτου, μπορείς να δεις ότι τα στρατόπεδα κάθε φορά των φίλων ή αυτών που ταυτίζονται με τις θέσεις μας, ανάλογα με τις θέσεις. Αλλά σταθερά μπορούμε να πούμε ότι η Γαλλία και η Ισπανία έχουν από την αρχή σταθερά σταθεί στο πλευρό της ελληνικής κυβέρνησης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, με χουντικά σύμβολα. Ρητορική που ανάγεται στην περίοδο της δικτατορίας και απειλές ήταν η περιοδία των βουλευτών της Χρυσής Αυγής στην Κρήτη. Ένταση επικράτησε όταν μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων επιχείρησαν να κάνουν συγκέντρωση εκεί όπου θα μιλούσαν οι βουλευτές του κόμματος. Την οποία σημαία μαζί με όλα τα λάμπρα που έχουμε εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ξεδιπλώσουμε και να δείξουμε. Είναι ο αναγενόμενος Φίνικας με το στρατιό. Είναι η στιγμή που ο βουλευτής επικρατείας της Χρυσής Αυγής Χρήστος Παπάς ανοίγει τη σημαία σύμβολο της 7 ετούς δικτατορίας μπροστά σε μέλη του κόμματος στην Κρήτη που καταχειροκροτούν. Ο Ηλίας Κασιδιάρης έδωσε μάλιστα ένα σαφές περίγραμμα για το τι είναι η Χρυσή Αυγή. Δεν έχουμε ύφος πολιτικό, έχουμε περισσότερο ύφος στρατιωτικό. Η στάση προσωπής λοιπόν, θα ψάλλουμε όλοι μαζί τον εθνικό μας σύνδεσμο. Διαβουλευτές, Ρωσό, Γη! Η
περιοδία στελεχών της Χρυσής Αυγής στην Κρήτη σημαδεύτηκε από στιγμές ένταση στη Χερσόνησο, όπου παράλληλα με εκδήλωση του κόμματος στην περιοχή είχε προγραμματιστεί συλλαλητήριο από αντιρατσιστικές οργανώσεις. Είναι δυνατόν να κάνω εγώ εκδήλωση? Η προειδοποίηση του κυρίου Κασιδιάρη προς τον αξιωματικό της αστυνομίας δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών. Έχεις εδώ πέρα νεκρούς, έχεις εδώ πέρα νεκρούς, σου δίνω τον λόγο που θα έχεις. Ο κύριος Κασιδιάρης λίγες ώρες νωρίτερα από τα Χανιά είχε προχωρήσει σε μια απίστευτη ομολογία για τα βουλευτικά προνόμια που απέκτησαν τα μέλη του κόμματος. Προνόμια που δεν είναι άλλα από τη νόμιμη οπλοφορία και τη βουλευτική ασυλία. Κάτι που, όπως είπε, τους προστατεύει από το αυτόφορο. Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμένα προνόμια αυτής ιδιότητας. Έχουμε πάρει και την οπλοφορία πλέον με άδεια. Δεν έχει και αυτόφορο άμα γίνει κανένα επεισόδιο και είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας. Λαμπρόν αγώνιστον παιδιά, είναι είμαστε σφαλιάδες. Με πυρσού στα χέρια και υπό τον ήχο εμβατηρίων του κόμματος, στελέχη της Χρυσής Αυγής υποδέχθηκαν τον Νίκο Μιχαλολιάκο στη Λάρισα. Στην ομιλία του, ο κύριος Μιχαλολιάκος μίλησε με σκληρές εκφράσεις για όλο τον πολιτικό κόσμο. Για την Ελλάδα είμαστε ρατσιστές. Θέλουμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Σε 48 ώρες η απεργία κατεβαίνουν από αύριο οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας, ενώ παράλληλα σταματούν να χορηγούν φάρμακα επιπιστώσεις στους ασφαλισμένους του ΕΟΠ. Καθοριστική σημασία για την πορεία των κινητοποιήσεων θεωρείται η αυριανή συνάντηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με τον Υπουργό Υγείας. Με μετρητά στο χέρι θα πρέπει να είναι από αύριο οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠ προκειμένου να πάρουν τα φάρμακα που χρειάζονται. Επιπλέον θα πρέπει να αναζητήσουν και εφημερεύουν φαρμακείο, καθώς οι φαρμακοποιοί κατεβάζουν ρολά για δύο ημέρες. Εάν πονάς ή οτιδήποτε και θέλεις ένα φάρμακο και δεν μπορείς να το πάρεις, τότε αυτά είναι ρεζιλίκια. Όσο χρονών είμαι δεν έχω γνωρίσει ποτέ μου τέτοιο πράγμα. Η νέα άρση της πίστωσης για τρίτη φορά μέσα στο χρόνο φέρνει χιλιάδες ασφαλισμένους σε απόγνωση, καθώς θα πρέπει να πληρώνουν όλο το ποσό των φαρμάκων και στη συνέχεια να καταθέτουν τα χαρτιά στον ΕΟΠ προκειμένου να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Δεν έχω φάρμακα, θα πάρω τα φάρμακα, θα πληρώσω φυσικά. Θα πάρω μετά, πότε θα τα πάρω τα λεφτά? Από το Μάιο πόσο καιρό έχει περάσει? 5 μήνες, 6 μήνες. Υπάρχει καμία προοπτική να τα πάρω? Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν σε εφημερεύοντα φαρμακεία προκειμένου να προλάβουν, αλλά και πάλι αντιμετώπισαν πρόβλημα λόγω της έλλειψης φαρμάκων. Θα είναι κλειστά από Δευτέρα τα φαρμακεία και οπωσδήποτε δεν θα μπορώ να εξυπηρετηθώ. Ήδη τα μισά μου δώσανε, δεν υπήρχαν άλλα. Οι φαρμακοποιοί διεκδικούν τον ακριβή καθορισμό των πληρωμών κάθε μήνα του ΕΟΠ στον χρόνο των 60 ημερών που καθορίζει ο νόμος, καθώς και την άμεση πληρωμή των τριχόντων λογαριασμών του οργανισμού που καθυστερούν πέραν του χρονοδιαγράμματος πληρωμών. Θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τέλος Νοεμβρίου τον Αύγουστο. Έχουν πληρωθεί τα μισά, μένουν τα υπόλοιπα. Μείζον θέμα για τους φαρμακοποιούς είναι η έκπτωση του 5% που καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά προς τον ΕΟΠ για τα φάρμακα που έχουν πουλήσει από τις αρχές του έτους. Έχουμε φτάσει στα όρια να μην έχουμε ρευστότητα και επιπλέον μας λένε τώρα ότι ακόμη κι αν δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να δίνουμε και rebate 5%. Μπορώ να δώσω εγώ το δικό μου το τηλέφωνο, το 213-214-2886, ναι, από τη Δευτέρα. Εάν υπάρχει ένας ασθενής που δεν βρίσκει το φάρμακό του που πάσχει από καρκίνο, ναι, θα πάρει στο δικό μου γραφείο. Μισό λεπτό. Η πορεία των κινητοποιήσεων θα κριθεί από την έκτακτη συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο το απόγευμα της Δευτέρας. Αν και οι φαρμακοποιοί δεν αναμένεται να υποχωρήσουν εάν δεν λάβουν δέσμευση ότι θα αρθεί το μέτρο του αναδρομικού rebate. Μάλιστα, σκοπεύουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την αντισυνταγματικότητα του μέτρου. Τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, ημέρα της ετήσιας γενικής τους συνέλευσης, αποφάσισαν σήμερα οι εισαγγελείς, οι οποίοι τονίζουν ότι ο αγώνας τους έχει στόχο τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της ομαλής λειτουργίας της δικαιοσύνης. Οι εισαγγελείς χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικές τις πρόσφατες περικοπές των δικαστικών λειτουργών και μιλούν για έλλειψη διάθεσης διαλόγου εκ μέρους της πολιτείας. Και στη διεθνή επικαιρότητα, στην Καταλωνία έκλεισαν οι κάλπες για την ανάδειξη περιφερειακής κυβέρνησης στις εκλογές που χαρακτηρίζονται ως οι πλέον σημαντικές στην ιστορία της. 5,5 εκατομμύρια εκλογείς κλήθηκαν όχι μόνο να επιλέξουν απλώς τοπική κυβέρνηση, αλλά ανάλογα με το αποτέλεσμα να διαλέξουν εάν η πατρίδα τους θα οδηγηθεί σε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με την Ιουλία Βελισσαράτου να δούμε τα τελευταία νέα από αυτή την εκλογική νύχτα. Να δούμε πρώτα τι διακυβεύεται για τους Καταλανούς και τους υπόλοιπους Ισπανούς σε αυτές τις εκλογές.
Οι ανθρώπινες πυραμίδες είναι μια από τις πανάρχιες καταλανικές παραδόσεις και αποτελούν μια μικρή ένδειξη πόσο διαφορετική είναι αυτή εδώ η κουλτούρα από την ισπανική. Η καταλανική εθνική ταυτότητα επικεντρώνεται στη γλώσσα. Γι' αυτό και τα καταλανικά, και όχι τα ισπανικά, είναι η πρώτη γλώσσα που διδάσκονται τα παιδιά στα δημόσια σχολεία. Στην Καταλωνία η τοπική διοίκηση είναι ουσιαστική κυβέρνηση. Δεν διοικεί μόνο τα σχολεία, αλλά και τα νοσοκομεία. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, το επιχείρημα ότι οι Καταλανοί από μόνοι τους πρέπει να αποφασίζουν πού θα ξοδεύουν τους φόρους τους, αποκτά μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Στην τελική συγκέντρωση του κυβερνώντος κόμματος Σύγκληση και Ενότητα, ο Αρτούρ Μας ήταν καταπέλτης. Αυτή την απόφαση για την αυτοδιάθεσή μας, για την ελευθερία μας και όπως ελπίζω για το δικό μας κράτος μέσα στα ελεύθερα έθνη της Ευρώπης και του κόσμου, αυτή την απόφαση και αυτό το μεγάλο συμβιβασμό θα τον αποφασίσει ο λαός της Καταλωνίας τα επόμενα 4 χρόνια. Μπορεί η Καταλωνία να βρίσκεται σε απόσταση 550 χιλιόμετρων από τη Μαδρίτη, αλλά η λαϊκή ετοιμογορία στις κάλπες εκεί θα έχει καθοριστικό αποτέλεσμα και στις προσπάθειες της κυβέρνησης Ραχώη εδώ να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Εάν τα κόμματα που υποστηρίζουν την αυτονομία νικήσουν στις περιφερειακές εκλογές εδώ στην Καταλωνία, λένε ότι θα προκηρύξουν δημοψήφισμα με ερώτημα την εξαρτησία και έτσι η ενότητα της Ισπανίας είναι το διακύβευμα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια πραγματική λαοθάλασσα διαδηλωτών κατέκλυσε τη Βαρκελόνη, ζητώντας ανεξαρτησία από τη Μαδρίτη. Το αριστερό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ζητάει και αυτό ανεξαρτησία και είδε τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις να ανεβαίνουν. Νιώθουμε ότι είμαστε ένα έθνος ξεχωριστό. Έχουμε δικό μας πολιτισμό, δική μας γλώσσα και παράδοση, δική μας ιστορία, βουλή και κυβέρνηση. Νιώθουμε ότι δικαιούμαστε να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε ξεχωριστό κράτος. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που νιώθουν πατριώτες. Όχι Καταλανοί, αλλά Ισπανοί. Θέλουμε να υπερασπιστούμε τη συνύπαρξη και να αποφύγουμε το διχασμό των Καταλανών σε 2 κατηγορίες πολιτών. Δεν θέλουμε η Καταλανία να φύγει από την υπόλοιπη Ισπανία. Θέλουμε να κτίσουμε γέφυρες, όχι να υψώσουμε συνοριακούς φράκτες. Η Μαδρίτη επικαλείται το ότι οποιαδήποτε προσπάθεια απόσκησης είναι αντισυνταγματική και ότι θα έθετε την Βαρκελόνη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, όλο ένα και περισσότεροι Καταλανοί θεωρούν ότι η πλουσιότερη περιοχή της Ισπανίας δεν έχει ανάγκη το Μητροπολιτικό Κέντρο. Θα ήταν βολικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από την πρώτη ημέρα το ισοζύγιο με την Καταλωνία θα ήταν θετικό. Θα συνέφερε τις Βρυξέλλες και έτσι θα μπορούσαν να πείσουν τη Μαδρίτη ότι δεν πρέπει να μπλοκάρει την ανάπτυξη της Ένωσης από πείσμα ή εθνικισμό. Στο Camp Nou της Βαρκελόνης, κανείς δεν τολμάει να αμφισβητήσει ότι η Καταλωνία είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η επιτυχία της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρσελόνα έχει τονώσει την αυτοπεποίθηση των Καταλανών. Η αγαπημένη τους Μπάρτσα έχει αποδείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας σύλλογος. Σε μια επίδειξη καταλανικής ομοψυχίας και οι 7 υποψήφοι πρόεδροι της περιφέρειας φωτογραφήθηκαν στο λιμάνι της Βαρκελόνης πάνω σε ένα ιστιοφόρο, αγναντεύοντας τη Μεσόγειο. Θα γίνει η αγαπημένη τους Καταλωνία κάτι παραπάνω από μια ισπανική αυτόνομη επαρχία? Λοιπόν, για να δούμε τώρα με τη βοήθειά σου, Ηλία Βελισσαράτου, τι γίνεται εκεί και αν υπάρχουν κάποια στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις, από τα exit poll που να δείχνουν τι έχουν αποφασίσει οι Καταλανοί. Τα πρώτα exit poll που δείχνουν να επιβεβαιώνουν τις δημοσκοπήσεις. Το κόμμα του Άρτουρ Μας, του απερχόμενου Προέδρου, ο οποίος όπως φαίνεται θα γίνει και ο επόμενος, ήδη προηγείται κατά 6 με 7 έδρες, ενώ το κόμμα του Μαριάνο Ραχώη, ενώ αγωνιζόταν για τη δεύτερη θέση, μεταβίας πιάνει την τρίτη. Είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά διαμορφώνεται ένα κλίμα. Ο Άρτουρ Μας επιδιώκει να έχει 60 με 64 έδρες στο κοινοβούλιο. Αυτές οι έδρες όμως δεν του εξασφαλίζουν την πλειοψηφία που θα ήθελε για να προχωρήσει σε δημοψήφισμα. Πολλοί πιστεύουν ότι η οικονομία της Καταλωνίας θα ήταν πιο ευημερούσα ως ανεξάρτητη πηγή εσόδων και διαμαρτύρονται για τα υψηλά ποσά φόρων που πάνε υπέρ της κεντρικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη. Εάν μάλιστα επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και τα exit polls με το εκλογικό αποτέλεσμα, αυτό θα είναι και ένα σαφές μήνυμα εναντίον της κεντρικής κυβέρνησης Μαδρίτης, εναντίον του Μαριάνο Ραχώη, ο οποίος δεν θα μπορέσει να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους για τη δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα της Ισπανίας. Σας πειρώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία.
Τώρα να έρθουμε πίσω στα δικά μας. Σημεία και τέρατα έρχονται στο φως μετά τους γενικευμένους ελέγχους στα έσοδα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους Δήμους. Την ίδια στιγμή, ειδικός ανακριτής έχει αναλάβει δικογραφίες με βαρύτατα αδικήματα για κατασπατάληση εκατομμυρίων ευρώ σε ορισμένους από αυτούς. Όργιο παρανομιών όχι μόνο στα έξοδα αλλά και στα έσοδα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αποκαλύπτουν οι πρώτες έρευνες του ελεγκτικού συνεδρίου, αφού σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πολλοί είναι οι Δήμοι που, για παράδειγμα, δεν εισπράττουν βεβαιωμένες οφειλές, δεν εισπράττουν το ειδικό τέλος για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά ούτε και τα έσοδα από την εκμετάλλευση πλατιών κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Μάλιστα, από τις αρχές του νέου έτους θα σχηματιστούν δικογραφίες που θα φτάνουν και στον εισαγγελέα. Το πρωτεύουσα αίτιο για τη σημερινή κρίση, που εκτός από την οικονομική είναι κυρίως κοινωνική, είναι η επί σειρά ετών σταδιακή και ανεπαίσθητη διάβρωση όλου του δημοσίου τομέα. Και βέβαια η κατασπατάληση εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους συνεχίζεται και αποδεικνύεται μέσα από τις έρευνες. Τελευταία αυτή του ελεγκτικού συνεδρίου, όπου καταγράφονται 7.264 παράνομα χρηματικά εντάλματα από τους ΟΤΑ σε σύνολο 14.947 που αφορούν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Ήδη στο πρωτοδικείο της Αθήνας, ειδικός ανακριτής έχει επιληφθεί 10 τουλάχιστον δικογραφιών με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση μεγάλου Δήμου του Λεκανοπεδίου που απασχολούσε τα τελευταία χρόνια 3.500 υπαλλήλους για το πράσινο και τον καλοπισμό των κοινόχρηστων χώρων. Εάν ψάξετε να δείτε ποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του, ίσως να το βρείτε, αλλά ίσως να βρείτε ότι και κανένας δεν είναι επιφορτισμένος με το να κάνει τον έλεγχο αυτό. Οι προσλήψεις στους Δήμους, τουλάχιστον μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, ήταν ανεξέλεκτη και γινόντουσαν πράγματα και θάματα και τα ξέρουμε αυτά. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στους Δήμους συνεχίζουν να αντιδρούν στο μέτρο της διαθεσιμότητας και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Την 3η, 27 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιήσουν τετράωρη πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 για την πρωινή βάρδια και από τις 3 για την απογευματινή βάρδια. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11.30 στην πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Παρεμβαίνουμε, όπως παρεμβήκαμε προχτές σε όλες τις ΠΕΔ, επιτέλους να πάρουν απόφαση για αναστολή λειτουργίας των Δήμων. Παράλληλα βέβαια θα συνεχιστούν οι καταλήψεις δημαρχείων και δημοτικών κτηρίων. Θα μεταφερθούμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Μιχάλη Μελισσίδη, γιατί είχαμε επεισόδια πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Επεισόδια που έγιναν έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Μιχάλη. Ναι, ο παδί του ΠΑΟΚ στα πλαίσια διαμαρτυρίας για τους φυλακισμένους συνοπαδούς τους από προηγούμενα τους έκαναν πορεία από το ύψος της πλατείας Αριστοτέλους έως το γήπεδο του ΠΑΟΚ μια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα και αφού ήδη είχε προηγηθεί η άφηξη των αποστολών του Ολυμπιακού, δηλαδή μια ομάδα από τους διαμαρτυρόμενους απεκόπη από το κύριο σώμα και ασχολήθηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ακολούθησε πετροπόλεμος, εκτόξευση Μολότοφ και το κερασάκι σε αυτές τις περιπτώσεις ρήψη δακρυγόνων. Αυτό κράτησε 40 λεπτά. Η γύρω περιοχή θύμιζε πεδίο μάχης, πάρα πολλοί κόσμος ενοχλήθηκε, αλλά τα δακρυγόνα ήταν ο τρόπος για να διελευθύνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή συλλήψεις, αλλά ενδεχομένως έχουμε και ένα δεύτερο ημίχρονο, αφού από το γήπεδο της Τούμπας ετοιμάζεται μηχανοκίνητη πορεία προς τις φυλακές των διαβατών. Τώρα αυτή τη στιγμή, Μιχάλη. Ναι, αμέσως μετά τη λήξη υπάρχει προαναγγελία, υπάρχει ραντεβού, τρομοδότου του ΠΑΟΚ έξω από τη σειρά 4 με προορισμό τις φυλακές. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, βεβαίως για ό,τι νεότερο, αλλά και για το αγωνιστικό βεβαίως κομμάτι του αγώνα που έλεξε πριν από λίγο με 1-1. Αμέσως μετά, σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το δελτίο στην εκπομπή Sky Goal. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Σε αναμονή των εξελίξεων στην οικονομία και της εκταμίευσης της δόσης βρίσκεται το Μαξίμου, προκειμένου να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δομή όλης της κυβέρνησης. Η αντιπαράθεση στο εσωτερικό μέτωπο αναμένεται να κλιμακωθεί την εβδομάδα που αρχίζει, οπότε και θα συζητηθεί στη Βουλή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με το μνημόνιο. Βαρόμετρο για την πορεία της κυβέρνησης και το εσωτερικό της μέτωπο εντός και εκτός Βουλής αποτελούν οι εξελίξεις στην οικονομία, με τον Αντώνη Σαμαρά να έχει παγώσει κάθε συζήτηση για πολιτικές παρεμβάσεις πριν λήξει η εκκρεμότητα της δόσης. Φανταστείτε λοιπόν να είχε συμβεί αυτό και να μην είχαμε πάρει τα μέτρα αυτά, να μην είχαν ψηφιστεί. Τι θα λέγαμε σήμερα στην Ευρώπη? Ξέρετε πόσο μεγάλο επίτευγμα είναι, κύριε Αυτιά, να λένε τώρα όλοι, ο διεθνής τύπος, το λέω επειδή είστε και εσείς έγκριτος δημοσιογράφος, να λένε όλοι τώρα ότι η Ελλάδα είναι εντάξει και η Μέρκελ δεν είναι εντάξει.
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή σύγκρουση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κορυφώνει τη ρητορική του για προσφυγή στις κάλπες. Η αντιπαράθεση αναμένεται ότι θα είναι σφοδρή την προσεχή εβδομάδα, καθώς ξεκινά η συζήτηση για την πρόταση που έχει καταθέσει η Κουμουνδούρου περί της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μνημόνιο. Έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό, ναι. αν μπορέσω να μιλήσω. Μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό ο Σαμαράς στους βουλευτές του και στον ελληνικό λαό να ψηφίσουν το πακέτο των βάρβαρων μέτρων περικοπών για να πάρουμε τη δόση στις 12 Νοέμβρη. Δόση δεν πήρε η χώρα. Με σκοπτικό τρόπο σχολιάζει ο Φώτης Κουβέλης στην εξαγγελία του Αλέξη Τσίπρα ότι θα επαναφέρει με ένα άρθρο μισθούς και συντάξεις στα προ-περικοπών επίπεδα. Τι να σχολιάσω. Ας μας πει λοιπόν που θα βρει τα χρήματα και με ποιο μαγικό ραβδί. Πειρά προς την τρικομματική κυβέρνηση εξαπολύουν και τα κόμματα της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Ενώ δώσαμε τα πάντα, καθόμαστε περιδεείς, υποτελείς και υποταγμένοι ως ενδοτικοί χρόνια και δεδομένοι να πάρουμε μια δανειακή υποχρέωση που έπρεπε η Μέρκελ και ο Σόιμπλε και οι περί αυτών το κοκλήφι να μας το δώσουν από τον Ιούνιο. Σήμερα είμαστε και θα είμαστε μαζί με το λαό στην πρώτη γραμμή, γιατί και μόνο η εφαρμογή των μέτρων που πάρθηκαν στο όνομα των μνημονίων είναι πραγματική κόλαση. Χώρια τα καινούρια που μας περιμένουν, αν δεν υπάρξει αποφασιστική αντεπίθεση ρήξης και ανατροπής. Μείνετε μαζί μας τώρα για κάτι διαφορετικό. Θα δούμε σε λίγο τον απόλυτο κυρίαρχο στο YouTube με ένα τραγούδι φαινόμενο των 800 εκατομμυρίων και βάλε χτυπημάτων στο ίντερνετ. Thrafty λοιπόν κάνει το χορευτικό κομμάτι Gangnam Style από έναν άγνωστο μέχρι πριν από μερικούς μήνες μουσικό από τη Νότια Κορέα. Ο Psy και το νέο hit βρίσκεται στο νούμερο 1 των charts σε 28 χώρες του κόσμου. Από τον περασμένο Ιούλιο που αναρτήθηκε για πρώτη φορά το έχουν δει περισσότεροι από 815 εκατομμύρια χρήστες στο YouTube, καταρρύπτοντας βέβαια το ρεκόρ Guinness για το πιο αγαπημένο βίντεο όλων των εποχών. Ενώ έχουν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, οι τρόφιμοι φυλακών στις Φιλιππίνες και η Britney Spears. Όλοι χορεύουν στο ρυθμό του Gangnam Style. Του χορευτικού hip-hop που έχει προκαλέσει ανεξήγητα για πολλούς παγκόσμια φρενίτιδα, καταρρύπτοντας το ρεκόρ των 815 εκατομμυρίων επισκέψεων στο διαδίκτυο παγκοσμίως. Το προηγούμενο ρεκόρ κατήχε ο νεαρός pop star Justin Bieber. Πρόσφατα πρέπει να αισθάνθηκες πολύ τυχερός που γνώρισες από κοντά τον Ban Ki-moon. Του έμαθες και τις χαρακτηριστικές κινήσεις του χορού. Ξέρεις τι μου είπε? Πριν τον Gangnam Style, εγώ ήμουν ο πιο σπουδαίος νοτιοκορέας. Τώρα όλοι ξέρουν μόνο τον Psy. The most famous Korean. When I heard like I was invited. Ξέρετε, όταν έλαβα την πρόσκληση από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αισθάνθηκα να συγκινούμε πολύ περισσότερο από τότε που το κομμάτι είχε ανεβεί στην θέση νούμερο 2 του Billboard. Ούτε στα πιο τρελά του όνειρα ο Psy θα μπορούσε να φανταστεί ότι η φήμη του καλπάζει τόσο ψηλά όπως ακριβώς χορεύει. Σαν ένας ρυψοκίνδυνος υπέας αλόγου. Ανεκτήμητο είναι το κοινωνικό έργο που επιτελούν οι γιατροί του κόσμου με το πρόγραμμα ιατρικής φροντίδας και εμβολιασμού για ανασφάλιση στα παιδιά. Με την υποστήριξη του Sky και της Vodafone, μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί περισσότερα από 1.000 παιδιά. Έχουν γίνει 365 εμβολιασμοί. Σήμερα οι γιατροί βρέθηκαν στο Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες ανασφάλιστα παιδιά όλων των ηλικιών του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας εξετάστηκαν από τους γιατρούς του κόσμου που τους παρήχαν δωρεάν παιδιατρική περίθαλψη, οδοντιατρικό έλεγχο, εμβολιαστική κάλυψη και παροχή βασικών παιδιατρικών φαρμάκων. Δεν ήταν λίγες περιπτώσεις μάλιστα που τα παιδιά ήταν πλήρως ανεμβολίαστα. Οι ανάγκες των παιδιών είναι μεγάλες. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας και οφείλουμε να είμαστε παρόντες. Γιατί το ξαναλέω, τα ανασφάλιστα παιδιά δεν μπορεί να τιμωρούνται. Είναι ανασφάλιστα, αλλά δεν είναι μόνα τους. Η δράση αποτελεί μέρος του προγράμματος για την παροχή δωρεάν εξετάσεων σε 15 επιλεγμένους δήμους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής, σε 5 Σαββατοκύριακα, οι γιατροί του κόσμου με την υποστήριξη της Vodafone και του Sky έχουν εξετάσει περισσότερα από 1.000 παιδιά και έχουν εμβολιάσει 365. Ζούμε σε μια τραγική οικονομική κατάσταση, στην οποία τα μισά νοικοκυριά και παραπάνω δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Γι' αυτό λοιπόν παίρνει ιδιαίτερη αξία η πρωτοβουλία των γιατρών του κόσμου, τους οποίους ευχαριστώ πολύ, μαζί με τον Sky και την Vodafone, έτσι ώστε να εμβολιαστούν παιδιά ανασφάλιστων ανέργων οικογενειών.
Οι δράσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες με στόχο να εξεταστούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Και στα καλά νέα της ημέρας, θα δούμε πώς οι μαθητές των σχολείων στην Πέλα θα μπορούν να εξασφαλίσουν το πετρέλαιο της χρονιάς ανακυκλώνοντας τη Γανέλαιο. Εκστρατεία ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών για την ανακύκλωση τηγανέλαιων ξεκινάει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να κερδίσουν το πετρέλαιο θέρμανσης για τη σχολική περίοδο. Η Περιφέρεια εξετάζει την υλοποίηση ενός πιλωτικού προγράμματος για την ανακύκλωση των τηγανέλαιων, στο οποίο εκτός από καταστήματα θα μπορούν να συμμετέχουν και οι μαθητές. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα τοποθετηθούν κατάλληλα υλικά δισυλλογής τηγανέλαιου σε επιλεγμένους χώρους των σχολείων και για κάθε 10.870 κιλά τηγανέλαιου που θα συγκεντρώνονται θα αποδίδονται στο σχολείο 1.200 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα μπορούν να εξασφαλίσουν μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία τους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το μεγάλο δέρμπι της Τούμπας. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 με τον Αθανασιάδη να ισοφαρίσει τα τελευταία λεπτά τον γκολ του Ράφικ Τζεμπούρ. Παρακαλώ να δούμε το πανόραμα της 12ης αγωνιστικής Super League. Μένει ένα παιχνίδι για αύριο να ολοκληρωθεί. Ατρόμητος Σκόντα Ξάνθη 1-0. ΠΑΣ Γιάννενα ένα Όφη 1-0. ΑΕΚ Λεβαδιακός 0-1. Σήμερα Κέρκυρα Βέρεια 1-1. Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος 2-1. Πλατανιάς Χανίων Παναθηναϊκός 2-1 με φρικτά παράπονα των πράσινων για τη διαιτησία του Αρετόπουλου και του βοηθού Δημητριάδη. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Αύριο 7:30 Πανθρακικός Άρης. Σε λίγο στο Sky Goal με τον Αριστοτέλη Παπαπάνο και τον Περικλή Βασιλάκη θα έχουμε φυσικά τα πάντα από αυτή τη 12η αγωνιστική, ό,τι έγινε στην Τούμπα, δηλώσεις, αλλά και φυσικά ανάλυση των επίμαχων φάσεων που ήταν πάρα πολλές και νομίζω ότι έχει εκτεθεί σήμερα ο κύριος Αρετόπουλος και ο βοηθός του στον αγώνα του Πλατανιά με το Παναθηναϊκό. Σε λίγο όλα αυτά. Εδώ το δελτίο μας λοιπόν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού αμέσως μετά βέβαια στην εκπομπή Sky Goal. Να έχετε ένα καλό βράδυ.